Περισσότερες κατακτήσεις έχεις εδώ ή εκεί? Δεν το έχω σκεφτεί αυτό κάπως. Δεν το καταλαβαίνεις. Για κατακτήσεις. Γιατί οι κατακτήσεις που χρειάζεσαι εσύ είναι, δεν είναι και πολλές. Το φλερτ, σου λέω ότι οι κατακτήσεις δεν σημαίνει ότι προχωράει κάτι και πάει σε σχέση. Ναι. Αλλά αρέσεις περισσότερο εκεί, είσαι πιο πολύ τύπος που αρέσει να έχεις εκεί εδώ? Νομίζω ότι αρέσει περισσότερο εδώ γιατί μου αρέσει εμένα περισσότερο. Ή γιατί εδώ είσαι και ο Κιωργούλης που είσαι και έχεις και ας πούμε κουβαλάς και αυτή την αναγνωρισιμότητα. Και εκεί υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα. Υπάρχει. Ναι. Στο λόγο που αλλάζει σαν πάρα πολύ ο κόσμος όταν λέει α, ναι, εσύ ο... Σε ναι, αναγνωρίζουν, ναι. Και εκεί. Όχι όπως εδώ. Ναι, αλλά κάτσε τώρα όμως, μιλάμε για άλλα μεγέθη. Το Λος Άντζελες πώς κατά ναι, έχει. Εντάξει, η ταινία της Βαρντάλος έκανες με, έγραψε λίγο. Αλλά γενικώς με τα κινητά και τα Google και όλα αυτά. Τι σου λένε δηλαδή εκεί? Δηλαδή λες ότι είσαι ηθοποιός και σε γκουγκλάρουν κατευθείαν. Και βλέπουν ποιος είσαι, γιατί έχεις κάνει. Και βλέπουν κατευθείαν. Σαν Greek actor, κάπως έτσι. Όχι, με το που σου λένε. Ας πούμε, ξέρω εγώ τι κάνεις εσύ και λες, OK, είμαι ηθοποιός. Ωραία. Και πού έχεις παίξει εκεί? Α, really? Έχεις κάνει σχέση φαντάζομαι με κοπέλα εκεί ή όχι, δεν έχει τύχει? Σαν παιδί και εγώ. Έχεις κάνει. Και είναι διαφορετική δηλαδή, σε μια σχέση δηλαδή διαφορετικό από το να είσαι με μια Ελληνίδα? Ποιες είναι οι διαφορές? Κοίταξε, η σχέση που έχω κάνει εκεί ναι, ήταν με Αμερικανό κάτι. Δεν ήταν καθαρό εμείς Αμερικάνες. Γιατί δεν ξέρω, δεν επικοινωνούμε πάρα πολύ. Οι Αμερικάνοι είναι Αμερικάνοι. Πώς είναι? Είναι σαν τους Αμερικάνους. Δηλαδή? Ας την να πάει. Α, δεν είναι. Δεν είναι σε δικιά μας ιδιοσυγκρασία. Πιο άγρι. Ενώ με ποιους λόγους πιστεύεις? Άγρι, όχι. Είναι αυτό που στον λένε. Τρόπο, πιο άγρι. Ναΐβ τελείως. Είναι ναι, ότι ακόμα πιστεύουν. Αφελής. Ξέρω εγώ ότι οι δίδυμοι πύργοι πέσανε από τον Λάντεν και. Α, είναι Αμερικανάκια που λέμε δηλαδή. Αμερικανάκια, ναι. Ποιος λαός είναι κοντά στην ιδιοσυγκρασία μας, εσύ πιστεύεις? Που μπορεί να ταιριάξει και εσύ να έχει ταιριάξει. Είναι πάρα πολύ Ισραηλινή. Ισραηλινή. Πάρα πολύ. Δηλαδή είχα μπει σε ένα σπίτι, ξέρω που κάνω. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ Ισραηλινό. Έχει γνωρίσει. Μπορεί να έχει γνωρίσει και να νομίζει ότι είναι Έλληνα. Mm. Τόσο πολύ. Είχαν δηλαδή καρά. Α πούμε τον καρά τον είχαν κάνει Θεό. Ναι. Δηλαδή 3-4 κομμάτια. Οι Λατίνοι κάνανε διασκέδαση. Οι Μεξικανοί κτλ. Είναι πιο αλεγκροί από εμά. Πιο αλεγκροί. Ναι. Εξαιτία τη μουσική μάλλον. Νομίζω η κουλτούρα προσανατολίζεται πάρα πολύ από τη μουσική. Και είναι πολύ παιχνιδιά. Εσύ θα παντρευτείς ποτέ? Δεν ξέρω. Μηδέν πριν από το τέλος μακάριζε. Ρε παιδί μου, οκ. Okay. Θέλεις. Γιατί όχι. Και πού θα ζεις, πώς το έχεις φανταστεί? Στη Λάρισα, δεν το έχω φανταστεί. Δεν ξέρω. Λένε ότι όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδιο, ο Θεός γελάει. Δεν έχεις παιδί μου πει στη λογική ότι θα είμαι με μια γυναίκα για πολλά χρόνια, θα κάνω παιδιά και τέτοια? Η λογική το να είμαι μια γυναίκα για πολλά χρόνια. Με τρομάζει. Έρχεται, όχι, δεν με τρομάζει καθόλου. Έρχεται καθώς έρχονται τα χρόνια που είσαι με τη γυναίκα. Η λογική όμως με αυτή θέλω να μείνω για πάντα. Μου φαίνεται, επειδή το έχω πει, μου φαίνεται λίγο και τη στιγμή. Η πιο μεγάλη σχέση πόσο ήταν δηλαδή χρονικά? 6. 6 χρόνια. Πολύ μεγάλη σχέση. 6 χρόνια. Ναι, αλλά ήταν μια έτσι πολύ ψευδιακή σχέση.